Καλησπέρα σας. Hello. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Εάν είστε καινούργοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας, καλώς ήρθατε. Είμαι η Καλίστη και χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Να ξέρετε, πάντα στο κανάλι τα βίντεο πάνε αναλόγως στη διάθεσή μου. Κάνω ό,τι έχω διάθεση να κάνω. Γι' αυτό λοιπόν και το σημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ χαλαρό, ήρεμο, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς make-up, τίποτα το στυλιζαρισμένο. Πάει καιρός που έχω να κάνω ένα question and answer στο κανάλι και έχουν μαζευτεί πολλές ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι σε θέση να κάνω αυτή την περίοδο ένα και θα περιμένω να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να κάνω κάτι το πολύ wow σαν Q&A. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφάσισα να πάρω μια πάρα πολύ αγαπημένη μου εφαρμογή, η οποία είναι το Tumblr. Πάρα πολλές φορές στο dashboard, όσο κατεβαίνεις στην αρχική σου και υπάρχουν οι φωτογραφίες και όλα αυτά, υπάρχουν και ένα σωρό ερωτήσεις και είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις και είναι ερωτήσεις γνωριμίας. Και πάντα μου αρέσαν, αλλά ποτέ δεν μου έστειλε κανείς να μου τις ρωτήσει. Έχω πάρα πολλούς καινούριους συνδρομητές από τότε που έκανα το τελευταίο Q&A. Πάρα πολύ πιθανόν μέσα από αυτές τις ερωτήσεις να απαντήσω πράγματα που θέλατε να με ρωτήσετε κιόλας. Έχω και το καφεδάκι μου. Αν ρωτάτε, πίνω γαλλικό με γάλα αμυγδάλου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το προφίλ μου, με λένε ενσυναίσθηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Έχω Tumblr, νομίζω, από τις αρχές του γυμνασίου. Ερώτηση 1. Από πού είσαι? Είμαι από την Κρήτη και από τον Πειραιά. Πόσα χρονών είσαι? 17, αλλά περπατάω τα 18. Είσαι σε σχέση? Όχι. Έχεις ερωτευτεί ποτέ σου? Έχω ερωτευτεί μία φορά σίγουρα, θα έλεγα και δύο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες? Την Τετάρτη πριν από λίγες ημέρες. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στη ζωή σου, ποιο θα ήταν? Την υγεία μερικών οικογενειακών μου προσώπων. Πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά και είμαι βαπτισμένη χριστιανή και αυτά, αλλά είμαι ακόμα στη φάση που ανακαλύπτω αυτό το θέμα μόνη μου. Έχεις τατουάζ? Όχι. Έχεις σκουλαρίκια? Έχω τρυπημένα τα αυτιά μου. Δεν φοράω σκουλαρίκια. Να βάλω σκουλαρίκια. Θα βάλω σκουλαρίκια τώρα που το. Τι είναι αυτό που φοβάσαι πιο πολύ? Να απογοητεύσω τον εαυτό μου. Ποιο είναι το μακρινότερο μέρος που έχεις πάει? Νομίζω είναι η Πορτογαλία. Σπουδάζεις? Όχι, πάω ακόμα σχολείο. Ακολουθείς το όνειρό σου? Αυτή είναι η πολύ σοβαρή ερώτηση και θα απαντήσω ναι. Έχω μπει σε καλό δρόμο για να ακολουθήσω το όνειρό μου. Ποια είναι η πιο όμορφη πόλη που έχεις δει? Σίγουρα το Παρίσι και η Λισαβόνα. Θα έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο τώρα? Να διαβάζω. Πάντα θα έπρεπε να διαβάζω. Έχεις πάθει ποτέ κρίση πανικού? Mm-hmm. Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες? Κάτσε να δει. Είδαμε στο σχολείο, στην ιστορία τέχνης, στο μάθημα επιλογής, το τελευταίο σημείωμα που έχει να κάνει με τον πόλεμο. Με τη πω, μιλάμε, ζορίστηκα να μην κλάψω και τελικά έκλαψα. Ποια σειρά δεν θα βαρεθείς ποτέ να βλέπεις? The Vampire Diaries, σίγουρα. Γιατί θες αυτόν αυτήν που θες? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ ένα άτομο που θέλω αυτή τη στιγμή. Το να θέλω κάποιον είναι ένα μεγάλο επίτευγμα γενικά σε μένα και θέλει πολύ χρόνο και κόπο να γίνει. Αυτή την περίοδο δεν το βιώνω αυτό. Είσαι εθισμένος σε κάτι? Στην αυτοβελτίωση μου και στο να κάνω τον εαυτό μου καλύτερο, το οποίο δεν είναι πάντα καλό έτσι. Πώς πιστεύεις ότι σε βλέπουν οι άλλοι? Θα μπορούσα να πω ότι με βλέπουν σαν αρκετά θετικό και αισιόδοξο άτομο. Το μεταδίδω πολλές φορές αυτό. Και σαν άτομο το οποίο προσέχω πολύ τον εαυτό μου. Ποια είναι η αγαπημένη σου σελίδα στο Facebook? Facebook, τι είναι αυτό? Ποιον πια διάσημο θα μπορούσες να ερωτευτείς? Λοιπόν, αγόρι, θα μπορούσα σίγουρα να ερωτευτώ τον Νόα Σεντινέο. Νομίζω το έχω κάνει ήδη, αλλά θα μπορούσα πανεύκολα να τον ερωτευτώ και in real life. Τη Lady Gaga ή τη Ριάννα? Θες να κάνεις παιδιά? Ναι, θέλω να κάνω παιδιά. Τι σε κάνει να μαγεύεσαι? Λοιπόν, με κάνει να μαγεύομαι ο καλός συγχρονισμός ενός άψογου ατόμου, ενός άψογου μέρους και μια υπέροχη στιγμή. Είναι κάτι απίστευτο, απίστευτο και το απολαμβάνω κάθε φορά που συμβαίνει. Ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα που έστειλες?
σε μια συμμαθήτριά μου, η οποία έστειλε ένα meme που έχει κυκλοφορήσει με εμένα και της λέω, καλέ, να, μια γνωστή, γίναμε viral. Αυτό. Έχεις άγχος για κάτι αυτή την περίοδο? Δες, δεν το καταλαβαίνω, αλλά ναι. Η μαθητική μου ζωή και την κοινωνική μου ζωή και την ερωτική μου ζωή και την YouTube ζωή μου, θέλω να τα συνδυάσω όλα και πιστέψτε με, καταντάει πάρα πολύ αγχωτικό. Αλλά το άγχος, το στρες είναι ύπουλο πράγμα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι το έχεις, αλλά το έχεις. Και μπορεί να έχει και επιπτώσεις κιόλας αυτό. Και όταν το τελευταίο τραγούδι που άκουσες στο ραδιόφωνο πριν από λίγο, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά λέει συνέχεια You don't have to be rich to be my girl. Πότε ήταν η τελευταία φορά που γέλασες με την καρδιά σου? Είναι εκεί σήμερα Κυριακή, την Παρασκευή, στο σχολείο με τις μαθήτριές μου, μέσα στην τάξη. Συνήθως είσαι αυτός που αγαπάει ή που αγαπιέται περισσότερο. Λοιπόν, μου χαλάς την ατμόσφαιρα, μυράκι. Με βάση τα δεδομένα της ζωής μου το τελευταίο καιρό, μπορώ να πω ότι είμαι αυτός που αγαπιέται περισσότερο. Διότι τίνω πάντα να δένομαι λιγότερο από τον άλλον. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα, ναι, να τον αγαπάω φυσικά τον άλλον, αλλά να είναι λιγότερο από ότι εκείνος. Συμβαίνει και δεν το ελέγχω και δεν το κάνω επίτηδες, αλλά συμβαίνει. 49 ερώτηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες την καρδιά σου να ραγίζει? Την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν θέλω να αναφέρω γιατί, αλλά το ένιωσα. Μέρα ή νύχτα? Μέρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Μου αρέσει το παστέλ, το ροζ πάρα πολύ και το λευκό. Ποια είναι η γνώμη σου για τον έρωτα? Ναι, βρήκες άτομο να ρωτήσεις εγώ για τον έρωτα. Μπορεί εύκολα να σε συναρπάσει και να σου πάρει τα μυαλά και να σε έχει σε μια συνεχή ευημερία. Να νιώθεις συνεχώς ευτυχισμένος μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα άτομο το οποίο είσαι ερωτευμένο μαζί του. Είναι περίεργο, είναι σαν ναρκωτικό, είναι σαν κάτι εθιστικό. Αλλά επίσης έχεις και πάρα πολλές πιθανότητες να πονέσεις μετά. Είναι λίγο τραμπάλα, δηλαδή μία ευτυχία, μία πόνος. Είναι περίεργο. Παγωτό ή σοκολάτα? 1000 φορές παγωτό. Το μεγαλύτερό σου προτέρημα? Λοιπόν, όταν θα έχω καλή διάθεση, δηλαδή τις περισσότερες φορές, και έχω μια καλή ενέργεια και μια καλή άβρα και μια αισιοδοξία, καταφέρνω να το μεταδίδω και στους άλλους. Ποια τάκα σε εκνευρίζει περισσότερο? Αχ, ωραία, θέλω να πω γι' αυτό. Ξέρω ότι ίσως είναι τρόπος του λέγιν και μόδα να το χρησιμοποιείς παντού και όλα αυτά, αλλά με εκνευρίζει αφάνταστα η φράση My is better than yours. Για παράδειγμα, της κάνει το αγόρι της ένα δώρο, το ανεβάζει στο Instagram, My boyfriend is better than yours. Βγάζει μια selfie με τη μαμά της, My mom is better than yours. Να προσέχουμε λίγο τι γράφουμε. Θα σου πολύ λάθος να το πεις, διότι είσαι υπερβολικά απόλυτος και δηλώνεις μια ανωτερότητα με το δικό μου είναι καλύτερο από το δικό σου. Δεν το ξέρεις, όχι. Είναι γελίο, είναι αστείο, δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Κάθε φορά που το βλέπω με εκνευρίζει, με εκνευρίζει. Από τα λίγα πράγματα που με εκνευρίζουν σε περιγραφές και social media και τέτοια. Επειδή σου πήρε ένα δώρο το αγόρι σου, πάει να πει ότι είναι καλύτερο από όλα τα αγόρια του κόσμου. Στόχοι ζωής. Δεν μ' αρέσει να κάνω πάρα πολλούς μακροπρόθεσμους στόχους, δηλαδή να βλέπω πολύ μακριά, γιατί προτιμώ να είμαι λίγο προσγειωμένη, να βγάλω τη χρονιά. Να πετύχω στις πανελλαδικές, να θεμελιώσω τη φοιτητική μου ζωή. Δεν ξέρω, ζωής ολότελα, να είμαι ευτυχισμένη, αυτό. Τι κοιτάζεις πρώτα σε κάποιον? Τα χείλη του και τα μάτια του πάρα πολύ, αλλά και τον ντύσιμο κοιτάζω. Τώρα, επειδή είναι Tumblr, υπάρχουν και λίγο πιο περίεργες και 18 plus ερωτήσεις, τις οποίες δεν θα απαντήσω φυσικά, διότι σέβομαι το γεγονός ότι βλέπουν μικρά παιδιά το βίντεό μου. Και μικρά παιδιά, ναι, εννοώ εσένα που πας Δευτέρα και Τρίτη και Πρώτη Γυμνασίου. Για αγκαλιά ή για φιλή θα πάγωνε στο χρόνο? Λοιπόν, εξαιρετική ερώτηση. Είμαι γενικότερα πάρα πολύ άνθρωπος της αγκαλιάς. Αγκαλιάζω πολύ. Αλλά επειδή δεν εκτιμούν όλοι πάντα τόσο πολύ την αγκαλιά, αυτή την σωματική επαφή, το αίσθημα το να έχεις τον άλλον μέσα στα χέρια σου σφιχτά, θα έλεγα ότι μερικές φορές κάποια φιλιά απλώς αξίζουν να σταματήσει όλη η γη για να τα ζήσεις.
πιστεύεις στην τύχη. Πάντα όσο και να λέω ότι πρέπει να δουλέψεις για να πετύχεις κάτι, μερικές φορές είναι απλή τύχη. Πολλά συμβαίνουν στην τύχη, οπότε ναι. Αγαπημένο φαινόμενο. Βόρειος Έλλας. Σταντεράκι. Αν μπορούσες τώρα να πας κάπου, πού θα πήγαινες? Στο σπίτι μου στον Πειραιά να πιω πρωινό καφέ και pancakes με την αδερφή μου. Ποιο είναι το πιο ακραίο κατά τη γνώμη σου πράγμα που έχεις κάνει σε μία σχέση? Δεν μου έχουν συμβεί και πάρα πολλά ακραία σε σχέσεις γενικά. Θεωρήσω ακραίο. Περπάτησα μέσα στο κρύο 35 λεπτά όλη την παραλιακή για να πάω σε ένα γήπεδο, σε μια πισίνα για να του κάνω έκπληξη στον αγώνα πόλο που έπαιζε. Ήταν ζόρικο. Γνώμη σου για την αγάπη. Πολύ όμορφο, πολύ ζεστό συνέστημα. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι ερωτικά. Σου γεμίζει την ψυχή. Η πιο σκληρή ατάκα που είπε σε κάποιον. Εσύ νιώθεις και εγώ είμαι ένας τείχος που δεν νιώθει τίποτα. Μου προσφέρεις τα πάντα, κάνεις τα πάντα για μένα και εγώ απλώς είμαι ένας τείχος. Να μην έχω δεθεί, να μην νιώθω. Και του το είπα ξεκάθαρα ότι δεν νιώθω όπως εσύ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το πιο ακραίο σου μεθύσει, μία πρωτοχρονιά και σε ένα πάρτι μιας μαθητριάς μου, πέρυσι. Χαμόγελο ή μάτια? Μάτια. Μάτια. Σίγουρα μάτια. Ποιο πράγμα που έγινε μόδα θέλεις να εξαφανιστεί? Το flexing. Είναι μόδα να μοστράρεις τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, τις μάρκες σου. Είναι τρελή μόδα. Αν έχεις δουλέψει σκληρά και έχεις βγάλει χρήματα και έχεις πάρει πράγματα, well done. Σε παραδέχομαι και μπράβο σου. Να τα επιδεικνύεις με κάποια ανωτερότητα. Τα πήρες, έχεις βγάλει χρήματα, συγχαρητήρια. Καλό για τον εαυτό σου και είσαι ανώτερα. Μπορείς να το φοράς, να τραβήξεις μια φωτογραφία. Αλλά το flexing καταντάει κουραστικό. Θα έκανε σχέση από απόσταση? Δεν νομίζω να έκανα ποτέ μου σχέση από απόσταση. Γιατί για να κάνω σχέση πρέπει το άτομο να το θέλω πάρα πολύ. Και άμα ένα άτομο το θέλω πάρα πολύ, θα έχω ανάγκη και να το βλέπω. Οπότε άμα δεν το βλέπω, πώς θα γίνεται αυτό? Όχι. Αγαπάς τον εαυτό σου? Ναι. Άμα δεν αγαπάω εμένα, πρέπει να είμαι εγώ καλά με τον εαυτό μου για να είναι η ζωή μου καλά. Με έχω κάνει και χαρούμενη και περήφανη και δεν είναι ντροπή να το λες αυτό. Τελευταία ερώτηση. Μυαλό ή καρδιά? Μυαλό. Το μυαλό το ελέγχεις. Τις περισσότερες φορές. Είναι το willpower. Είναι η δύναμη να ελέγχεις τη σκέψη σου και τον εαυτό σου. Υπάρχει. Περιορισμένη, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμήσω το μυαλό, γιατί άμα ελέγξεις το μυαλό, ελέγχεις και την καρδιά. Βγάζει νόημα αυτό. Και σαν μηχάνημα μου αρέσει περισσότερο το μυαλό, γιατί είναι μηχανήματα. Έχουν ρεύμα, έχουν δίκτυα, έχουν νεύρα, φλέβες, πολύ πράγμα εκεί μέσα. Και σαν κατασκευή και σαν λειτουργία μ' αρέσει το μυαλό πιο πολύ. Αυτά είχα εγώ για σήμερα. Άμα σας άρεσε και εσάς αυτό το βίντεο, να μου το πείτε κάτω στα σχόλια αν προτιμάτε έτσι λίγο πιο χαλαρά, cozy, φθινοπορεινά βιντεάκια. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για καινούριο περιεχόμενο μελλοντικά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, να περνάτε όμορφα. Φιλιά φιλιά πολλά από εμένα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!